Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, εκπρόσωπος τύπου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Κυρία Βαλαβάνη, είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο να μιλήσουμε. Κυρία Βαλαβάνη, θα μου κάνετε μία χάρη να βγάλετε το hands free, να βάλετε απευθείας στο τηλέφωνο για να μπορέσουμε να σας ακούμε καλύτερα και χωρίς διακοπές. Ναι. Τέλεια τώρα. Έχει προηγηθεί, η αλήθεια είναι, μία συνομιλία και με την ΟΛΜΕ και με την ΔΟΕ. Νομίζω ότι το κοινό ζητούμενο και των δύο είναι η προετοιμασία του σχολείου για να υποδεχθεί τα παιδιά. Στη μία περίπτωση στις επόμενες ημέρες, στην άλλη περίπτωση θα δούμε αν 1η Ιουνίου, αλλά και όποτε, και με τα αντισηπτικά και με τον καθαρισμό των αιθουσών και με τις απολυμάνσεις. Εσείς τι είναι αυτό που επισημαίνετε, τι είναι αυτό που ζητάτε και ποια είναι και η ανησυχία σας, αν θέλετε, τελικά, γιατί οι γονείς είμαστε και εντοπίζουμε τα προβλήματα θέλοντας και εμείς. Το πρώτο στοιχείο και βασικό είναι ότι κάθε ένα πραγματικό μας και κάθε ένα πραγματικό μας βασίζεται στη σέβη. Κάντε μου τη χάρη, κυρία Βαλαβάνη, μετακινηθείτε λίγο, δεν σας ακούμε, σας ακούμε με διακοπές και δεν... Με ακούτε. Τώρα με ναι. Ακούτε. Ναι, τώρα λοιπόν, σας ακούμε. Κάθε ένας προβληματισμός μας και αγωνία μας πατάει στη σύρρη υπάρχουσες αδυναμίες που έχει αυτή τη στιγμή το σχολείο και σαν αναπτυξιμοσπονδία. Ναι. Κυρία Βαλαβάνη, δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε με διακοπές. Με ακούτε. Να προσπαθήσω να σας ξανακαλέσω, να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια, μην γινόμαστε κουραστικοί, ναι. Ναι, με ακούτε τώρα. Τώρα ναι, ναι. Λοιπόν, ο καθένας μας πάταγε και πατάει σε βασικές ελλείψεις που έχει αυτή τη στιγμή το σχολείο. Ναι. Και το πρώτο και κύριο που ιεραρχούμε όλοι είναι το θέμα της καθαριότητας. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε τονίσει στο Υπουργείο ότι δεν μας απασχολούσε το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, αλλά με τι όρους θα ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτή τη στιγμή τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν με μόνιμο προσωπικό καθαριότητας που την ώρα της σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, το σχολικό ωράριο, θα πρέπει να καθαρίζονται. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημά μας που τώρα εν ώψη της πανδημίας βγαίνει ακόμα πιο επιτακτικά. Δηλαδή χτυπάει κουδούνι το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία μας που όλο το προηγούμενο διάστημα το εντοπίζαμε σαν γονείς. Εκ των πραγματών όλοι γονείς είμαστε και το καταλαβαίνουμε. Το ένα είναι αυτό. Το ένα δεύτερο και βασικό είναι το θέμα των αντισηπτικών, μασκών και γαντιών που νομίζω ότι όλοι το βάζουν, ότι πρέπει ισότιμα να δοθούν σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό. Ναι. Το τρίτο είναι το χωροταξιακό. Στη βάση πια όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τα σχολικά κτίρια νοσούν. Υπάρχουν τάξεις από 20 μέχρι 40 ή 50 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχουν τάξεις που είναι γραφεία εκπαιδευτικών, υπάρχουν τάξεις που είναι εργαστήρια, βιβλιοθήκες. Αυτά δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία του συνοστισμού με 15 μαθητές. Και λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι και προκλητικό να κουβεντιάζουμε το ζήτημα στο άνοιγμα εν ώψη πανδημίας και να έρχεται ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά περνάει το 26 μαθητές στο ονείπιο και στο δημοτικό. Καταλαβαίνω ότι είναι και οξύμο και είναι και προκλητικό. Μάλιστα. Επίσης, αυτό που βάζουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποδομή. Έχουμε τουαλέτες που αντιστοιχούν μια τουαλέτα στους 50 μαθητές. Έχουμε βρύσες που δεν λειτουργούν, που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το αντιμετωπίζουμε όλο το προηγούμενο διάστημα καθημερινά. Έχουμε θέματα που μας έρχονται και από τους γονείς, τηλεφωνήματα, email, σε σχέση με την άδεια των γονιών. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε και είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή η άδεια ειδικού σκοπού, και το επισημαίνουμε, έχει φτάσει μέχρι 15 μέρες από την κανονική άδεια ενός εργαζόμενου γονιού. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον τους παππούδες και τις γιαγιάδες, ήδη τους παππούδες και τις γιαγιάδες δεν τους χρησιμοποιούσαμε και πριν, γιατί μιας 30χρονης, 35χρονης μητέρας ή πατέρα που είναι στο δημοτικό το παιδί του, ο γονιός δουλεύει με την αύξηση όρου ηλικίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπήρχε δυσκολία. Ναι. Τώρα όμως, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που έτσι κι αλλιώς θα πρέπει κάποιος να κρατήσει τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε εμείς με την άδεια? Δηλαδή είναι ζητήματα που πλέον ούτε κάποιος άλλος τρόπος υπάρχει. Κάποιοι γονείς εκμεταλλευόντουσαν και τις κατασκηνώσεις ή κάποια προγράμματα, τώρα δεν θα υπάρχει ούτε και αυτό. Και μας έρχεται έντονα και αυτό. Και το τελευταίο και βασικό
είναι το τι θα γίνει από 1η Σεπτέμβρη. Και είναι πάρα πολύ βασικό γιατί. Γιατί κάθε χρόνο ακούμε για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, δεν τις βλέπουμε, αλλά τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν μας παίρνει με 2 μήνες κλειστά τα σχολεία να πάμε το Σεπτέμβριο να ανοίξουμε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να υπάρχει έστω και 1/5 λεπτό εκπαιδευτικό κενό. Δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα. Και σε αυτό πρέπει να τοποθετηθεί το ΙΠΕΣ. Γιατί ξέρετε κάτι, εν ώψη πανδημίας δεν μπορεί να δίνονται κονδύλια αλλού για αλλού. Και στην παιδεία, στο πιο κομβικό αυτή τη στιγμή σημείο και χρονικό ορίζοντα που έχουμε αυτή τη στιγμή, να μην δοθούν ουσιαστικά κονδύλια για τα σχολεία μας και για την παιδεία. Το βάζαμε και πριν και με την τηλεκπαίδευση, που να σας πω και κάτι, η τηλεκπαίδευση θα συνεχίσει. Και ήδη και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν περπατάει καλά η τηλεκπαίδευση, όταν από τα δικά μας ποσοστά που έχουμε δώσει σαν ανώτατη στην Ομοσπονδία, έχουμε δει ότι το 20% αυτή τη στιγμή των μαθητών δεν παρακολουθεί τηλεκπαίδευση. Οπότε είναι μια σειρά ζητήματα που πρέπει να τα δούμε και να σκύψουμε ουσιαστικά επάνω. Και απαιτούμε λύσεις αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο. Που σας δηλώνω ότι έχει συναντηθεί και με την διοίκηση της ΟΛΜΕ και την διοίκηση της ΔΟΕ. Με εμάς, αν ανώτατη στην Ομοσπονδία, δεν έχει δεχτεί σε αυτή τη φάση να ακούσει τα ζητήματα που ασχολούν. Και πολύ έγκαιρα, πριν κλείσουν τα σχολεία, είχαμε βάλει ζητήματα τα οποία τα βρήκαμε μπροστά μας σε σχέση με τα τάμπλετ, την ισοτιμία, στην τηλεκπαίδευση. Δεν απαντήθηκαν, είναι επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Και τώρα βάζουμε και αυτά τα ζητήματα. Εμείς, να σου πω κάτι, σεβόμαστε την επιστημονική κοινότητα. Προβληματιζόμαστε, δεν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι μπροστά σε μια οθόνη. Και βέβαια θέλουμε, γιατί και το σχολείο το καταλαβαίνετε όλοι και εσύ μητέρα είστε. Είναι κοινωνικοποίηση. Αλλά θέλουμε συγκεκριμένους όρους να ανοίξουμε. Να καλύπτει την υγεία, την ασφάλεια και το δικαίωμα όλων των παιδιών για εκπαίδευση. Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι γονείς έχουν και πολλές ερωτήσεις να θέσουν και πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Έχω ακούσει πολλούς γονείς να λένε ότι και να ανοίξουν τα σχολεία στις μικρότερες τάξεις, εγώ δεν θα το στείλω το παιδί μου. Υπάρχει ανησυχία των εργαζομένων, αυτά αυτό, που είπατε. Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά αυτό δεν πατάει σε μια αντικειμενική πραγματικότητα, σε μια ανασφάλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την καθαριότητα και το προσωπικό. Φυσικά, δηλαδή, φυσικά όλα είναι θέμα. Η υπουργός είχε βγει και είχε αναγγείλει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία μας. Αφού δεν θα μας κάλυπτε μια ασφάλεια να πούμε ναι, εντάξει, τα σχολεία μας ήταν καθαρά. Ναι. Εμείς αυτό περιμέναμε. Περιμέναμε να παρθούν μέτρα στη στιγμή της πανδημίας, τώρα που τα έχουμε ανάγκη. Τώρα τα έχουμε ανάγκη τα μέτρα να τα πάρουν. Κύριε Βαλαβάνη, σας ευχαριστώ θερμά. Είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Γεια σας.